Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, καλή και ευλογημένη μέρα, καλή εβδομάδα και καλό ξεκίνημα στο νέο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Νέο πρόγραμμα λοιπόν, πρώτη εκπομπή από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Ο τίτλος της, Επίσκεψη. Φέτος λοιπόν κυρίες και κύριοι είπαμε να το ρίξουμε λίγο έξω. Να βγούμε εκτός ραδιοθαλάμου και να επισκεφθούμε οτιδήποτε θέλουμε να παρουσιάσουμε, να συζητήσουμε, να αναλύσουμε και να προτείνουμε. Να επισκεφθούμε χώρους, τοποθεσίες, έννοιες. Γιατί όχι και εσάς στο σπιτικό σας. Αυτή είναι η μία εξήγηση της επίσκεψης. Η δεύτερη είναι να αναλύσουμε τη λέξη. Επί και σκέψη. Να σκεφτούμε λοιπόν και όχι απλά να σκεφτούμε, να πολλαπλασιάσουμε τη σκέψη μας αυτή και να την επικοινωνήσουμε και σε άλλους αδελφούς μας. Τι είναι όμως πραγματικά η επίσκεψη? Καλύτερα να το ανακαλύψετε μόνοι σας στη διάρκεια αυτής της νέας ιεραποστολικής χρονιάς για το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Τώρα, την πρώτη επίσκεψη ήθελα να την κάνω σε έναν άνθρωπο που τον ξέρω καλά και θα ένιωθα οικία μαζί του. Έπρεπε να μην ξεκινήσω με κάτι δύσκολο, αλλά με κάτι που θα με έκανε να νιώθω ασφαλής και όσο μπορώ πιο σίγουρος. Σκέφτηκα και τελικά κατέληξα. Μάλιστα. Κυρία Γαλάτια, χαίρετε, ο Κώστας είμαι, τι κάνετε? Χαίρετε, αγαπητότατη φωνή του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραιακής Εκκλησίας. Είστε καλά? Πώς ήταν αυτό το ευχάριστο? Αυτό το ευχάριστο ήταν γιατί θέλω κάποια στιγμή να έρθω στο σπίτι σας να τα πούμε. Λίγο να σας δω, έχω καιρό να σας δω. Λοιπόν, επειδή είμαι παραμυθού, ναι, και είναι και οι μέρες τέτοιες ακόμα, θέλω να πω, γιορτάσιμε, σκέφτομαι ότι δεν ξεχνάει ο Άι Βασίλης να κάνει δώρα παντού. Ένα από αυτά τα δώρα τα έδωσε στο χέρι του Κώστα για να το κάνει δώρο στη Γαλάτια. Ευχαριστώ για το δώρο το Άι Βασιλιάτικο που μου κάνετε. Το εκλαμβάνω ως ναι αυτό. Όχι απλώς ναι. Λέω στον Άγιο Βασίλη, ευχαριστώ που δεν ξεχνάς και τους μεγάλους και τους πικραμένους και έρχεσαι να τους δώσεις λίγη χαρά. Έλα Κώστα μου σπίτι να πιούμε και καφέ και επιτέλους να μπορέσουμε μετά από τόσο καιρό να ειδωθούμε και να τα πούμε. Ευχαριστώ. Αφού λοιπόν τα κανονίσαμε, έπρεπε να πάρω κάτι και να πάω. Δεν ήταν σωστό την πρώτη μου ραδιοφωνική επίσκεψη να την κάνω με άδεια χέρια. Τα γλυκά τα απέφυγα γιατί μπορεί να έχει και λίγο ζάχαρο, οπότε κατέληξα σε μια ωραιότατη ανθοδέσμη. Επισκέψεις. Καλή χρονιά. Και ευλογημένη. Αυτά για σας. Είμαι τώρα σοβαρά πλέον. Ευχαριστώ. Πώς είστε? Χάλια. Δόξα σου. Πώς κοιτάσαι στην Παναγιά. Αυτά. Το κομποσκίνι μου που είναι, ρε. Χωρίς κομποσκίνι δεν ξεκινάμε. Όχι. Ποτέ. Λοιπόν, όχι. Και χωρίς να κοιτάμε την Παναγιά για να την έχουμε υπεύθυνη για ό,τι πούμε. Λοιπόν, άρχισες. Άρχισα. Λοιπόν, αρχίζουμε καλή χρονιά, ευλογημένη, το κομποσκίνι μας στο χέρι, η Παναγιά απέναντί μας, βοήθειά μας είναι, μάνα είναι, και με τον αγαπητότατο Κώστα, τον Δίλη, αρχίζουμε μια εκπομπή. Μια εκπομπή περίεργη. Γιατί περίεργη? Γιατί περίεργη θα είναι ανακατωμένη. Καταρχήν, είμαστε πείτε μου μια πόσο... παρέα εδώ, ναι, ανθρώπων, φίλοι. Και φάγαμε εδώ, γιορτάδες μέρες ήταν αυτές, φάγαμε εδώ
Και από εκεί που βγήκαμε να πούμε χαρούμενα που μιλούσαμε, που άρχισε, έπεσε η κουβέντα και μιλήσαμε πια, μάλλον αισθανθήκαμε και μετά μιλήσαμε και μετά κλάψαμε για την κρίση. Μια κρίση που μπορεί με λόγια να λέγαμε, αλλά δεν την περιμέναμε και μάλιστα σε τέτοια ένταση. Λοιπόν, σαν κουκυρά εγώ τους εγκατώ φρούτα τους και πρότεινα, μάλλον δεν το πρότεινα εγώ, το πρότεινε άλλος μυαλωμένος, άντε παιδιά πάμε μια βόλτα, πάμε μια βόλτα να ξεδώσουμε. Και πήγαμε, και πήγαμε έναν κοντινό περίπατο και ξαφνικά σταθήκαμε στα δύο μας πόδια. Ξέραμε πως ήταν η εποχή τους, βέβαια, της Μυγδαλιάς. Ξέραμε πως ήταν η ώρα της Μυγδαλιάς. Κι όμως, ρε παιδιά, αδέρφια μου, ακροατές, ακροάτριες, όταν είδαμε τις πρώτες αρτισμένες Μυγδαλιές, λοιπόν, τι να σου πω, σταθήκαμε όλοι άφωνοι. Ήτανε ροζ μαυιά τα λουλούδια της μιας, της άλλης κάτασπρα, της άλλης... Τι να σου πω, και όπως τις φώτιζε ο ήλιος, ήταν πραγματικά εκείνες οι Μυγδαλιές μια ελπίδα, μια βεβαιότητα πως ο χειμώνας πέρασε πια. Σαν να ήταν οι Μυγδαλιές φιλενάδες μας, πιάσαμε την κουβέντα μαζί τους, ζητήσαμε συγγνώμη από τις Μυγδαλιές όταν φεύγοντα κόψαμε δυο πλονάρια για το σπίτι μας. Για να μας συντροφεύει το μήνυμά σας, το μήνυμά τους, στις ελπίδες το μήνυμα, είπε μια λιγμό περίπου στις Μυγδαλιές, μια από όλους μας, και εμείς χειροκροτήσαμε. Αυτά γενικά είναι, παιδιά μου, πριν πέσουν τα πρώτα χιόνια, τα χιόνια τα τελευταία, τα σκληρά. Και εμένα έβλεπα τις Μυγδαλιές και μου ήρθε, αχ, τι μου ήρθε στο μυαλό, η γιαγιά. Αυτή η μεγάλη του γένου σχολή που τη λέω εγώ, τον παππού και τη γιαγιά. Δεν μπορεί να αντικαταστήσουν τίποτα. Τώρα τους διώξαμε τα σπίτια μας, αλλά μου είναι η μνήμη. Εκείνη τη στιγμή όταν είδα τις Μυγδαλιές, θυμήθηκα τη γιαγιά. Αγράμματη γιαγιά, να ξέρουμε τι λέμε δηλαδή. Αλλά ζωντανό πανεπιστήμιο. Έτσι δεν είναι. Δεν πιάνετε το... Γιατί βρίσατε, κύριε, το χτες, λέγοντας το πανεπιστήμιο σαν πανεπιστήμιο. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έλεγε η γιαγιά τόσες φορές την ψυχή της. Αχ, κόρη μου, αχ, κόρη μου. Ήτανε προσφυγήνα η Παναγιά μας. Με ένα μωρό στην αγκαλιά. Τραβούσε, πού τραβούσε, ένα γαϊδουράκι. Το μωρό τόσο δρόμο ο Χριστός μας, ο Ιωσήφ να ψέδει το γαϊδουράκι. Και μωρό είναι, ήθελε να αλλάξει. Αλλά είπαμε έρημος, έχουν πάρει εντολή από το Θεό να φύγουνε από την Βηθλεέμ, το ξέρετε αυτό να το πούμε. Λοιπόν, και τι να κάνει, μάνα είναι, βλέπει το παιδί της. Και τότε λέει η σοφή γιαγιά μου, κάτσε, το έγδισε, έπινε τα ρουχαλάκια του, τάπλωσε σε ένα κλαρί δέντρου και περιέργως στεγνώσανε στο πι και φύ τα ρουχαλάκια. Τα έβαλε η γιαγιά, η μάνα, η Παναγιά μας, τα βάζει στο μωρό. Και τότε, λέει η γιαγιά μου η Σοφή, είπε, αχ, δέντρο μου, δέντρο μου, να είσαι το πρώτο που θα ανθίζει για το καλό που μου έκανες. Το δέντρο αυτό ήταν η Μυγδαλιά. Είναι το πρώτο δέντρο που ανθίζει και όταν τις είδαμε τις Μυγδαλιές αντισμένες, αυτό θυμήθηκα. Ήταν βέβαια μια εβδομάδα
πριν πέσει αυτό το χιόνι, πριν έρθει αυτή η δεύτερη χειμωνιά που λένε. Και έτσι αποκλειστήκαμε στο σπιτικό μας και το χαρήκαμε αυτό το χιόνι. Όσο όμως περνούσαν οι μέρες, η καρδιά μου πλάκωνε. Έβλεπα εκείνες τις πυκνές τούφες να πέφτουν αδιάκοπα σαβανώντας το κάθε τι και φοβήθηκα. Με πιάσε ένας, μη με κατηγορήσετε, ένας περίεργος φόβος. Ο φόβος του πρωτόγονου ανθρώπου. Πάει, πεθάνανε οι μυγδαλιές, είπα. Πάει, ανυπεράσπιστος ο άνθρωπος μπροστά στην κρίση που περνάει. Ανυπεράσπιστη είπα, η μυγδαλιά μπρος στην δύσκολη ξαφνική χιονιά. Και εκείνη τη δύσκολη ώρα, σκέφτηκα όλες αυτές τις ιστορίες που λέει ο λαός μας για την τόλμη που έχει ο άνθρωπος και για την ανοησία του. Σκέφτηκα τη μοναξιά μας. Τα πουλιά που ξεθερεμένα από το ζεστό καιρό και ξετρελαμένα από εκείνο τον απίθανο ξανθό ήλιο, τόσο καιρό είδατε να είπαμε, ήλιος μας ξεγέλασε, τους κράτησε για συντροφιά. Τα πουλιά που λυκνίζονταν στα κλονιά τους, όσα δεν πέθαναν μετά από το κρύο, θα είχαν κρυφτεί όσα δεν πέθαναν από το κρύο. Και έτσι σκέφτηκα. Περνάμε μία κρίση. Αυτό είναι χιλιοπομένο. Θα μου πεις κρίση που χτυπάει αλίπητα. Ναι, μας χτυπάει αλίπητα. Φοβάμαι λοιπόν πως αντίστοιχα, όπως ο αέρας, ο χιονιάς, χτυπάει αλίπητα τις μυγδαλιές, έτσι και τον άνθρωπο τον χτυπάει σήμερα η κρίση. Όλες οι εφημερίδες, ανεξάρτητα από πολιτική τοποθέτηση, συμφωνούν για αυτή την κρίση που περνάμε. Και ήθελα, ακροάτρια, ακροατή μου, να σου πω, αν είσαι από εκείνους που η κρίση σε χτυπάει και εσένα όπως και εμένα, όπως και την πλαϊνή μας πόρτα, να ξέρουμε τι λέμε, ναι, σκέψου τις μυγδαλιές. Τι θα κάνει ξαφνικά ο γέρας και ο χιονιάς? Θα πάθει κάποια ζημιά, ένα κλονί της μυγδαλιάς και κάπως άνθη θα χαθούνε, θα σκορπιστούνε οι εχθρικοί αγέννηδες. Θα τα βουτήξουνε. Πρόσεξε, αδερφή, αδερφέ, μην τα χάσεις. Μην σβήσει η ελπίδα από μέσα σου. Εσύ να ξέρεις πως δεν γίνεται, αδερφή, αδερφέ. Ο χειμώνας κάποτε θα νικηθεί από τον ήλιο και την καλοσύνη. Έλα, μωρέ, ακροάτρια, ακροατή μου, λουλούδιασε μέσα σε αυτή την παγωνιά του κόσμου μας. Έλα, να ομορφύνουμε την πλάση. Εσύ πάλεψε, εγώ να παλέψω. Ίδια με τη μυγδαλιά, και που κάνει και καρπούς η μυγδαλιά. Δεν είναι μόνο το ξύλο που τρώει, κάνει και τους καρπούς της. Και όταν γίνουν όλα αυτά, τότε θα μπορέσεις ήσυχα ήσυχα και απλά να πεις εκείνο που αν είχε λαλιά η μυγδαλιά θα έλεγε: η αποστολή μου εξετελέστη, μη χάνεις το θάρρος σου, μη το χάνεις. Αδερφή, αδερφέ μου, δεν είμαι εκτός πραγματικότητας, όχι. Αλλά ο άνθρωπος είχε μάθει, είδε στη γιαγιά μου, διάβαζε το βιβλίο φύση. Δεν υπήρχαν βιβλία, δεν υπήρχαν, η γιαγιά μου δεν είχε πάει του πρώτου δημοτικού αναλφάβητη. Διάβαζα το βιβλίο φύση και μάθαιναν. Και ξέρανε ότι η χειμωνιά θα περάσει και ετοιμάζονταν, πρόσεξε, δεν υπήρχαν τότε ημερολόγια όπως υπάρχουν σήμερα. Ξέρανε ότι έρχεται χειμώνας και ετοιμάζανε, το θυμάμαι το δικό μου σπίτι, τις χιλοπίτες μας, τις στοχές, τις σπιτικές, που τώρα είναι πανάκριβες όταν πεις σπιτικές. Λοιπόν,
Τα ξύλα. Τα ξύλα. Ετοιμόντουσαν. Για τον Τζάκι, ε. Για τον Τζάκι. Ετοιμάζονταν για ένα χειμώνα που θα έρθει, για μια κρίση, και θα την ξεπερνούσαν αυτή. Ετοιμαζόμαστε κρίση. Σήμερα. Ξέρουμε να ετοιμαζόμαστε. Όχι. Γιατί? Διότι δεν έχουμε καν διαβάσει τη φύση. Και έτσι δεν ξέρουμε ότι αλλάζει ο καιρός. Να πούμε, είχα μια χελώνα εδώ στον κήπο μου και όταν την έβλεπα να λέει στο χελωνάκι πλου πλου πλου, άντε πάμε, καταλάβαινα ότι αλλάζει ο καιρός και μανιάζει. Ξέρω εγώ, όταν έβλεπα το χελιδόνι, το χελιδόνι να έρχεται, έρχεται και άνοιξη, έλεγα, και άνοιγε η καρδιά μου. Παιδιά, όλα σας μίλησα για τη γιαγιά μου, τη μεγάλη του γένου σχολή. Σας μίλησα πως οι μνήμες μετά από τόσα χρόνια ζωντάνεψαν και τα είπα στα εγγόνια μου. Αυτή την ιστορία ότι έχει την ευχή η Μυγδαλιά από την Παναγιά, την είπα σαν παραμύθι στα εγγόνια μου. Και την... Ξέρετε, κύριε Βίλη, έχετε αυτοκίνητο. Το πρώτο πράγμα που κάνει ένας σοφός, σοβαρός, σοφέρ, πώς το λένε, οδηγός, είναι να μόλις μπήκε στο αμάξι του. Το πρώτο είναι να κοιτάξει τους καθρέφτες, τον καθρεφτάκο, για να βλέπει το χτες. Το πίσω δηλαδή, να το βλέπει. Παιδιά, κάποτε ο άνθρωπος διάβαζε τη φύση. Πρέπει να πούμε και το ξέρετε τώρα ότι δεν υπάρχει Ολυμπιακούς αγώνες ένα αυτό που να μην το είδε ο άνθρωπος, να μην το αντιγράψει από τη φύση. Ο άνθρωπος είδε τα πουλιά να πετάνε, πέταξε και αυτός. Τα ψάρια να κολυμπάνε, κολύμπησε και αυτός. Είδε ό,τι είδε γύρω, έτρεξαν τα ζώα, έτρεξε και αυτός. Τα έμαθε διαβάζοντας τη φύση. Τώρα το βιβλίο φύση έχει κλείσει από τα μάτια μας. Τα ξέρετε αυτά. Και ο άνθρωπος ούτε γιαγιά ούτε παππού έχει. Τίποτα δεν έχει παρέχει, μόνο μία τηλεόραση. Αδέρφια, δεν πάω να κάνω παιδαγωγική αυτή την ώρα για τα παιδιά. Αλλά άκουσα προχθές ένα φοβερό ανέκδοτο. Ήταν αληθινό δυστυχώς. Ένας μπόμπος, κλείς τα μάτια σου και δες τον μπόμπο. Ένας μπόμπος μένει στο δωμάτιο που είναι ο μπαμπάς του και τη μάχη για να φύγει και κάθε με το χέρι ανοιγμένο, την παλάμη. Ξέρει ο πατέρας ότι αυτό θα πει άφησε μου λεφτά. Βγάζει τη τσέπη του και του δίνει κάτι και με περιέργεια βλέπει το παιδί να τρέχει. Και ακολούθησε ο πατέρας. Πού πάει? Πάει στο δωμάτιό του το παιδί και κάτω από το μαξιλάρι βάζει τα λεφτά που του δώσε ο πατέρας του. Τι κάνεις εκεί, του λέει. Δεν μου λες, πατέρα, πόσα λεφτά, πόσα ευρώ παίρνεις την ώρα? Τώρα ο πατέρας βιάζεται να φύγει και όλα για που το μ' άρεσε. Λέει 10 ευρώ. Και αυτό μαζεύω αυτά τα λεφτά. Να σου δώσω μια εβδομάδα να κάτσεις μαζί μου. Ανέκδοτο είναι. Μάζευε δηλαδή χρήματα για να εξαγοράσει εντός εισαγωγικών ή εκτός. Να σε πληρώσω για να κάτσεις. Χρειάζομαι την παρέα σου επιτέλους. Χρειάζομαι. Κοιτάξτε κύριε Κώστα, πάντα έψα μάνα. Μου κάνει εντύπωση αυτό που είναι στο Ευαγγέλιο. Είναι μια στιγμή. Η κόρη του Ιάιρου πέθανε. Πέθανε, τελείωσε, καθαρίσαμε. Πάει ο Χριστός επάνω, την ανασταίνει, την ξέρετε την ιστορία, και φεύγει. Και μέχρι εδώ ωραίο. Δηλαδή είναι ένα από τα θαύματα του Χριστού μας. Το άλλο που με σαν γονιός με δέρνει, με τσακίζει, είναι που λέει στους γονείς, ταΐστε την. Γιατί δεν κάνει έτσι να φέρει λαχανοντολμάδες, μια πίτσα, τι θέλει το παιδί.
Όχι, την ανασταίνω, αλλά τάισε την εσύ, εσύ ο γονιός. Παιδιά, προχτές λέω τώρα, 28 Οκτωβρίου, η Πειραϊκή Εκκλησία κάθε 10 λεπτά έβαζε σαν διαφήμιση: βάλτε σημαία στο μπαλκόνι σας. Εγώ πολύ συγκινήθηκα. Το τάκουσα. Γιατί το έχουμε συνήθιο να βάζουμε την... Και μάλιστα όταν είχα τα παιδιά μικρά, τα βάζανε εκείνοι. Εγώ δεν ήξερα να βάλω τη σημαία σκοπίμως, τραβιόμουν στη γωνία και καθώς τη βάζανε, ψέλναμε σημαία γαλανόλευκη. Λοιπόν, άκουσα αυτό την Πειραϊκή Εκκλησία και τι συγκινήθηκα, δεν λέγεται. Μέχρι που άκουσα και το άλλο, δεν ξέρω, θα το ακούσατε κι εσείς. Σημαία από νάιλον, σημαία πλαστική. Περισσότερες φορές το έλεγε το ραδιόφωνο και η τηλεόραση αυτό, από όσες η Πειραϊκή Εκκλησία έλεγε βάλτε σημαία στον μπαλκόνι. Σημαία από νάιλον, σημαία πλαστική. Και τη ζητάς να σκοτωθώ, μα είμαι βλάκας για αυτή τη σημαία. Λοιπόν, είμαι απέναντι τόση ώρα από μία παραμυθό. Γνήσια παραμυθό. Σας έχω ακούσει πολλές φορές να λέτε ότι το παραμύθι δεν λέει ποτέ ψέματα. Θέλω να μου πείτε πώς εμπνέεστε. Πώς γράφετε παραμύθι. Ακούστε, πρώτα το κάθε γράψιμο, να ξέρουμε τι λέμε, είναι τάλαντο. Οτιδήποτε έχει στα χέρια σου είναι τάλαντο. Άλλος κατασκευάζει μοναδικά πράγματα, είναι ταλέντο. Άλλος από ένα μάρμαρο βγάζει το Μιχαηλάγγελο, ταλέντο. Άλλος μιλάει ωραία, ξέρω εγώ, στον Όμηρο ακούμε και μιλάει ο Σωκράτης. Λοιπόν, έχεις, ο Χριστός σου δίνει ένα τάλαντο. Δεν τα λέω εγώ αυτά, προσέξτε, πλάι μου υπάρχει η Αγία Γραφή για το ψαλτήρι. Λοιπόν, δεν είναι δικά μου δεν ιδιωτικό. Έτσι θέλει, δεν σε ρωτάει, στον έναν δίνει 10 τάλαντα, στον άλλον 8, 5, 6, 3, 1. Και έτσι θέλει, δεν κάνει, δεν είναι κοινωνιολόγος. Καλά λέει, θα γυρίσω και θα μου πείτε τι κάνατε τα τάλαντα που σας έδωσα. Γυρίζει, ο ένας τα 10 τα έχει κάνει 15, μπράβο, ο άλλος τα 8 ξέρω εγώ, ο ένας το ένα τάλαντο το είχε κρύψει. Θέλω να πω, αυτή την ώρα δεν μιλώ για μένα, κάνατε μία ερώτηση που θα μπορούσα να κοιτάξω στα μάτια κάθε έναν μας και να του ζητήσω να ανακαλύψει το τάλαντο του. Ξέρετε, είναι ειδικό ταλέντο, δεν το πιστέψετε, το είδα. Ό,τι λέω είναι κάτι που έχω ζήσει. Το να χαμογελάς. Λες καλημέρα στον άλλον και στραβώ μου τσι, πες μια καλημέρα. Είναι μεγάλο ταλέντο να είναι ο άλλος πικραμένος και να τους φύγεις το χέρι, χωρίς λόγια. Να τους φύγεις το χέρι. Άλλος έχει ταλέντο να μαγειρεύει, ωραία. Άλλος έχει ταλέντο, κάνει κρύο, έχουμε μια πολύ όμορφη ενορία, το ξασιωτό στον Άγιο Νεκτάριο. Και με τη χιονιά προχτές έλεγα πως ετοιμάζουν 2 φορές την εβδομάδα σε σίτιο και τόσους για 200 ανθρώπους. Και μέχρι εδώ εντάξει, σηκωθήκανε μέσα στη βροχή, μέσα στο χιόνι, σε αυτό που έπεσε προχτές, που εγώ κουκουλωνόμουνα μέχρι πάνω στο κεφάλι, πήγαιναν για να μαγειρέψουνε, για να δώσουν στον κόσμο. Και δεν μετά δεν σταματάνε εκεί, διότι είναι πολλοί που δεν μπορούν να πάνε στην εκκλησία να πάρουν το σύντιο, γιατί είναι άρρωστοι, γιατί είναι, δεν μπορούν να ανεβοκατεύουν. Πηγαίνουν στα σπίτια που έχουν ανάγκη αυτές, όχι πλούσιες γυναίκες, όχι γυναίκες με ειδικό ταλέντο, πώς να σας πω, και δίνουν ένα χαμόγελο και να πιάνε το φαΐ. Λοιπόν, ξεκινάς
και θα δώσεις λόγο για αυτό το ταλέντο. Από εκεί και έπειτα έχω 4 παιδιά. Και όταν... Δεν είναι εύκολη ιστορία, να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, και όταν το έζησα το γεγονός, κάθε πρωί να πούμε, 4 παιδιά να ετοιμαστούν για το σχολείο, να πλύνουν τα λόγια, να δουν, Λοιπόν, τα βιβλία τους, ωραία. Έλεγα εγώ η δασκάλα μαμά, παιδιά, πλύνατε τα δόντια σας. Όλα με κοιτάγανε, ή θα λέγανε ψέματα, τα πλύναμε, ή τα κάνω χω-χω και δίθεν τα πλύνουν και σχάσουν. Το είδα αυτό. Και σκέφτηκα αυτό που με ρωτήσατε, ότι με το παραμύθι τι μπορεί να μάθεις. Δεν είπα τίποτα λοιπόν. Σταματώ, πλύν τα δόντια. Αχ, ένα κροκοδιλάκι, τους είπα μια βραδιά. Αχ, ένα φοβερό κροκοδιλάκι το έρημο. Έχασα τα δόντια του. Πάντα δόντια, δεν είχε να τα πλύνει, δεν τα πλύνε. Σαπίσανε μέσα. Και τώρα, μια κουβέντα είναι. Δεν υπάρχουν το γιατροί να πάνε του βάλει. Τι θα πεθάνει από την πείνα. Τώρα τι να κάνω. Τα χάσε τα δόντια του πέρασου. Μέχρι τη τάρασα του πέσανε. Και τότε ένα ψάρι που το λυπήθηκε, τα βρήκε τα δόντια, του τα έδωσε και σώθηκε το κροκοδιλάκι και άρχισε από εκείνη την ημέρα να πλένει τα δόντια του. Όχι πρωί βράδυ, κάθε πρωί. Μπορώ να σας πω ότι μετά από αυτό μπορεί όχι κάθε μέρα να πλένω τα δόντια του στα παιδιά μου, αλλά τουλάχιστον 4 φορές την εβδομάδα τα πλένανε. Και έτσι είχα μάθει ότι αντί να κάνεις το δάσκαλο, μπορείς να πεις στον άλλον αυτό που έσωσε το γένος μου. Δηλαδή, είδατε, όταν ήρθε το κοκαρτία φοβερή, ο λαός μας έζησε με σχήλο, έζησε με παραμύθι και άντεξε τα βάσανά του. Το παραμύθι έρχεται και σου στείλει το χέρι και από έναν άλλο δρόμο σου μαθαίνει τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Αυτό που λέμε τώρα το έχουν καταλάβει. Τόσο το έχουν καταλάβει που τα έχω κομμένα εδώ, με συγχωρείτε για την ακαταστασία του γραφείου μου, το έχω κομμένα. Πόσο τάδε εκδοτικό, μεγάλος εκδοτικός οίκος, δεν μπορώ να πω το όνομά του, βγάζει βιβλία μαγείας και μοιχείας για παιδιά, διότι αυτά πουλούνται. Το παιδί δεν αγάζει να ακούσει αυτά πλέον. Θα ακούσει μαγεία και ήρθε ο μάγος και έκανε. Πώς θα αναπτυχθεί αυτό το άτομο όταν εσύ ο γονιός δεν πας να αγοράσεις διαλεγμένο βιβλίο με προσοχή να το κοιτάξεις και αγοράζεις, βάζεις μέσα στο σπίτι σου τη μοιχεία και τη μαγεία. Κάτι που σήμερα το είδατε έχει πάρει τέτοια ανάπτυξη η μοιχεία. Πια δεν το κουβεντιάζουμε και η μαγεία επίσης. Θυμάστε ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που γράψατε? Το πρώτο μυθιστόρημα, η πρώτη ιστορία, οι πρώτες σας σημειώσεις, θυμάστε? Α, όχι, δεν θυμάμαι ποιο. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν, θυμάμαι το πρώτο μυθιστόρημα. Όχι το πρώτο παραμύθι. Κάθομαι και προσεύχομαι όπως σας είπα, διότι με το παιδί δεν παίζει κανένας. Το πρώτο μου μυθιστόρημα και πήρα βραβείο κρατικό είναι το «Εμένα με νοιάζει». Και ήθελα να σου πω, να σε βροντίξω, με συγχωρείτε που έτσι είμαι άγρια, από εδώ, από το στήθος, έτσι να σε βροντίξω κάποιο σβέρκο. Λοιπόν, «Εμένα με νοιάζει». Εσένα σε νοιάζει. «Εμένα με νοιάζει να έχω φως και όχι σκοτάδι». «Εμένα με νοιάζει να μην χαλάσει η ατμόσφαιρα που στο Ευαγγέλιο». Εδώ στο είπε ο Θεός όταν τους έφτιαξε όλους, στον άνθρωπο εργάζου και φύλαγε τον παράδεισό σου.
Αχ, τι καλά να κάτσουμε. Όχι, για κρίση. Ποια κρίση, μωρέ. Έλα να παλέψουμε. Είναι εντολή. Δηλαδή, θυμόμαστε την εντολή. Μη μιχεύσεις. Αυτό το εργάζω και φύλαγε τον παράδεισό σου. Και είναι παράδεισός μου. Έχω το εμένα με νοιάζει επειδή διάβασα πολύ για τη ρήπανση περιβάλλοντος. Έχω γράψει πολλά βιβλία για τη ρήπανση. Το πρώτο ήταν που σου λέω πήρε και βραβείο και πανευρωπαϊκό μάλιστα. Λοιπόν, το εμένα με νοιάζει. Λένε οι ειδικοί, όχι εσείς ούτε εγώ, ότι όπως τώρα είναι τα παιδιά με το περπατούν στον δρόμο με το ακουστικό σταυτί, θα περπατούν με οξυγόνο. Δεν θα έχουμε να αναπνεύσουμε. Όταν βλέπω, πάντα βλέπω ειδήσεις. Το βράδυ 7 με 8 βλέπω πάντα ένα κανάλι. Έχετε σπουδάσει και δημοσιογραφία. Ναι, σε μια... Δεν το ξέρα. Α, πώς από τον το διπλήρει κανένας. Το βρήκα ψάχνοντας λίγο το βιογραφικό σας. Ναι. Της Δαμασκού με δάσκαλο που κάθε βράδυ τόσες φορές την ψυχή του θα πω το θυμηθώ και κάθε πρωί και είναι αυτός που έβγαλε Σαμαράκι, έβγαλε όλους αυτούς τους μεγάλους συγγραφείς, όχι τους χριστιανούς μου, Χοντρόπουλο και τέτοια. Σας είπα έτσι στοιχεία το Σαμαράκι με το Χατζηδάκι, μια αποφάσισε ότι πρέπει μερικοί άνθρωποι να μαζευτούμε και με φώναξε και εμένα εκεί και 3 χρόνια παλέψαμε και όποιος είχε, ξέρω εγώ, ταλέντο γραφιστικό έγραφε, όποιος είχε ρητορικό έγινε, όποιος ήταν, ξέρω, θα είχε ένα ταλέντο όμως προκειμένου να βοηθήσει τον πλαϊνό. Το εμένα με νοιάζει. Λοιπόν, εμένα με νοιάζει να ζήσω σε έναν κόσμο καλύτερο από το σημερινό. Γι' αυτό ζητώ από το γονιό. Κοινό που ζητώ. Πώς να σας τα πω, ντρέπομαι. Όταν τώρα τις γιορτές τα Χριστούγεννα κάνει ένας μπόμπος, περνάει με το γάλα στο χέρι, η μάνα πηγαίνει έκτερ βιαστική, το γάλα λερώνει το μπλουζάκι. Μου λέω στο μπλουζάκι, έλα βρε παιδάκι μου, συγχώρεσέ με. Για να σε συγχωρήσω θα με πας στο τζάμπο. Δεν χρειάζεται πολλά να ακούς τέτοια για να παθαίνεις από πίεση. Φίλους δεν έχω. Από πού θα μάθω? Να, εγώ έμαθα ότι η Μακεδονία είναι ελληνική από την παρέα των θαλασσομάχων που πήγαν τον καφέ στο καφενεδάκι εκεί του χωριού. Πού είπε και τη Μακεδονία. Πώς θα μάθω αν δεν μάθω για τον καπετάν Κώτα, εκείνον τον πρώτο Μακεδονομάχο. Πώς, από πού? Μόνο πια από βιβλίο. Παππούς, γιαγιά δεν υπάρχει σπίτι μας. Μάνα, πατέρας λείπουνε. Και είναι κάτι άλλο που το έχω σημειώσει. Δώστε μου μια ταυτότητα να θυμηθώ ποιος είμαι. Άκουστε, το έχω σημειώσει. Από τον κλόνο του Θεού, από εκεί κρατήμε. Δώσε μου μια ταυτότητα να θυμηθώ ποιος είμαι. Χωρίς ταυτότητα προχωράμε. Τι είσαι, Έλληνας είσαι? Αυτός ο λαός, αυτός ο έλλημος λαός δεν έχει ταυτότητα πια. Είδατε, σβήσαμε και το ορθόδοξος χριστιανός. Ναι, δεν μπορώ όμως να ζήσω χωρίς ταυτότητα. Και έγινε, έγραψε ο ποιητής αυτό που το σημείωσα. Από τον κλόνο του Θεού, από εκεί κρατήμε, δώστε μου μια ταυτότητα να θυμηθώ ποιος είμαι. Θέλω να μας στάσει ο χρόνος να συζητήσουμε και για το μέσο που μας έδωσε την αφορμή να γνωριστούμε προσωπικά, για την Πυριακή Εκκλησία, για το ραδιόφωνο. Θέλω να συζητήσουμε λίγο για το ξεκίνημα, για τις πρώτες εκπομπές. Έχετε την χαρά και την ευλογία να είστε από τους ανθρώπους που ξεκίνησαν αυτό το ραδιόφωνο. 26 χρόνια. 26 χρόνια τώρα. Θυμάστε τις δυσκολίες, τις αγωνίες? Μεγάλες. Είμαι ένας άνθρωπος που παθαίνει τρακ. Δηλαδή και τώρα που μιλάμε αυτό μετά από τόσα κανείς. Χρόνια. Όχι, όχι. Να μιλήσω σε νηπιαγωγείο. Έχω χτυποκάρδι. Σε μας... Τι θα μου απαντήσουν λοιπόν έτσι. Σε εμάς αφήστε τα παραμύθια.
Αυτό δεν το πιστεύουμε. Πριν έρθετε τώρα εδώ, εγώ είχα χτυποκάρδι. Δεν λέω ψέματα, δεν καλοκοιμήθηκα απόψε. Γιατί, γιατί θυμάμαι τον Καλίνικο. Την ευχή του να έχουμε, που όταν με πήρε... Περιγράψτε λίγο τη σκηνή, χτυπάει το τηλέφωνο. Μου είπε ότι θα ήθελε μια μέρα να με δει. Δεν είχαμε ιδιαίτερες σχέσεις, τίποτα. Μια μέρα να με βγει να κουβεντιάσουμε τι θα κάνει σταθμό. Είχα πάει στο σχολείο του, θα μιλήσει στο σχολείο του. Λοιπόν, και με καθίζει να όπως καθόμαστε απέναντι ένα τον άλλον και μου λέει, άκουσε καλά τι άλλο. Το ματσούκι, ματσούκι μου το είπε και το θυμάμαι. Το μικρόφωνο. Δεν είναι δικό σου. Πρόσεξε τι θα πεις. Κάθε λέξη, και σας διαβεβαιώ όταν ακούω, γιατί έχω, θα με να δείτε μέσα, επειδή είμαι και πολύ άρρωστη καιρό, πάνω από το κρεβάτι μου υπάρχει το ραδιόφωνο συνεχώς σταματημένο, δεν ψαχουλεύω, πειραϊκή εκκλησία. Και κάθε φορά συγχωρώ τα πεθαμένα του, διότι μου έδωσε τόσες ελπίδες η παιδική εκκλησία, όχι μόνο σε μένα. Το τι με παίρνουνε, Γερμανία, Σικάγο, ήρθε προχτές, δύο φορές από το Σικάγο, προχτές. Ο υποδιευθυντής του σταθμού που συνέχεια έχει η παιδική εκκλησία. Έχουνε ραδιόφωνο, έχουνε τηλεόραση, έχουνε εφημερίδα, και συνέχεια πειρακή εκκλησία. Εάν ξέρανε, αν ήξερε και ο πατήρ Καλίνικος την ευχή του να έχουμε, το τι προσφέρει σε αυτόν τον απελπισμένο κόσμο, κύριε Κώστα, είσαστε νέος. Και τώρα μπορεί να νομίζετε ότι λέω παραμύθια. Υπάρχει πρώτη φορά στην Ελλάδα, έχουμε τέτοιο ποσοστό αυτοκτονιών. Όταν είδε ένα παλικάρι ζάχαρη και το κοίταξα στα μάτια, πίνει ναρκωτικά και του λέω, αγόρι μου, γιατί πίνεις ναρκωτικά? Περίμενα τι θα μου έλεγε. Με κοίταξε τίμια στα μάτια και μου είπε, γιατί να μην πιω? Υπάρχει λόγος να μην πιω? Έχεις να του δώσεις μια ταυτότητα να την πει ποιος είναι. Λοιπόν, και επειδή η δουλειά μου είναι, ένα κομμάτι μάλλον της δουλειάς μου, είναι να πηγαίνω στα σχολιά. Έχουν διαβάσει τα παιδιά βιβλία, βιβλιοθήκη, και έχουν ένα συγγραφέα, όχι μόνο εγώ, προσέξτε. Εάν ξέρατε αυτά τα έρημα παιδιά, πόσο μόνα είναι. Κρατάνε ένα κλειδάκι εδώ, μπαίνουν σπίτι, ανοίγουν με το κλειδάκι, κανείς δεν είναι, εκτός αν το σπίτι έχει οικονομική δυνατότητα να πάρει Φιλιππινέζα, και θα βάλει τηλεόραση και εκεί μέσα θα ακούσει ότι όλοι τα παίρνουν χοντρά, και δεν είναι που θα τα ακούσει, θα επιβεβαιωθεί ότι όλοι τα παίρνουν κοντά. Το μόνο, αν ξέρετε, Γερμανία. Έλα Παναγία μου να σε πάρει από τη Γερμανία. Δεν ξέρετε τι τηλεφωνήματα και όλα αυτά. Θυμηθείτε λίγο τις πρώτες στιγμές, τις πρώτες σας εκπομπές, τις πρώτες δυσκολίες που είχατε. Όχι, δεν είχα δυσκολίες, γιατί νόμιζα ότι είναι εύκολο. Θα πούμε όπως και σήμερα νόμιζα, μέχρι που σας είπα ότι έπαθα άγχος. Λοιπόν, δεν είναι τίποτα, θα πάρω ένα ματσούκι όπως μου το είπε, αλλά σαν υπεύθυνος άνθρωπος σκεφτόμουν το τι θα πω να μην κάνω κακό στον άλλον, και έπειτα Μακεδόνης αγάρ, Ελλάδα και Χριστό υπηρετούσανε. Οπότε φυσικό, πολύ φυσικό, να μιλάω πατριωτικά, αν το πάρετε πατριωτικά, και χριστιανικά, αν και ήμουν καλύτερη στα πατριωτικά, γιατί ο Θεός να με λύσει στα χριστιανικά, του ζητώ να μου δώσει πίστη, και του ζητώ πολύ σοβαρά, του ζητώ να μου δώσει
να τον αγαπώ. Λοιπόν, και έτσι ενώ την ιστορία, τι ρίγα φεραίω, τι δεν έχω γράψει. Πικρή ευτυχία ήτανε. Ήμουνα με τον πατέρα Πολύκαρπο που κάναμε τις εκπομπές τότε. Ένα ζεστόν άνθρωπο. Ήτανε όπως τώρα εσείς, τόσο το χαιρόμουν, ώστε ενώ πήγαινα να πω πέντε πράγματα, μέσα μου ερχόντουσαν 50. Να, όπως έγινε σήμερα. Πέντε πράγματα είχα να πω, τα είδατε, τι είναι το βιβλίο, τι είναι. Και από εκεί μια μισή ώρα, μια ώρα κρατάμε την κουβέντα και δεν έχετε κουραστεί από ό,τι σας λέω. Δόξα τω Θεώ, όχι. Δόξα τω Θεώ. Ο Θεός να μην λυπηθεί. Μην ξεχάσετε αυτό να το πείτε εκεί απάνω. Το έχω μεγάλη ανάγκη. Το έχω μεγάλη. Πώς βλέπετε τα πράγματα σήμερα? Πάρα πολύ άσχημα. Αχ, είμαι παιδί κατοχής. Πώς βλέπω τα πράγματα σήμερα? Κατοχή. Παιδάκι. Απέναντι έμενα κολοκοτρώνη εκεί στη Θεσσαλονίκη. Απέναντί μου πεινάω και μπαπ το πρωί το βρίσκαμε πεθαμένο. Όχι, πεινάω που λέμε σήμερα. Απέναντι οι Γερμανοί είχαν πάρει τον πρώτον όροφο της πολυκατοικίας απέναντί μου με τα όπλα, Παναγιά μου. Λοιπόν, τα έζησα αυτά και ερχότανε το βράδυ, δεν κοιμηθώ, εκείνη η γιαγιά μου, πώς να σας την πω. Α, έλα, πέφτω κάνω το σταυρό μου, άγγελο έχω στο πλευρό μου, δούλος του Θεού λογιούμε και κανένα δεν φοβούμε. Ποιος μπορεί να το πει σήμερα σε αυτό το παιδί το έρημο, το μοναχικό? Πώς μπορεί να του πει? Έχει ο Θεός, παιδί μου, δεν ξέρω αν σας το είχαν επίσης, αλλά έχει ο Θεός. Τι βάρος είχε αυτή η κουβέντα? Δεν είχε κουβεντούλα να κάνουμε. Τι βάρος έχει ο Θεός, Και έπαιζε σκουράγιο. Κοιμήσου, πες το κάνω το σταυρό μου. Ήθελα να μάθω πόσα παιδιά σήμερα πέφτουν να κάνουν το σταυρό τους. Εμείς τον κάναμε πεινασμένα και μάλιστα μας είχε μάθει η γιαγιά και στο μαξιλαράκι μας να κάνουμε το σταυρό μας. Τότε είχαμε και κάτι άλλο που σήμερα δεν υπάρχει. Παίζαμε στους δρόμους, συνοικία. Άρα εγώ δεν είχα κανένα πρόβλημα με τον πατέρα Καλίνικο και με... ήμουν παιδί που ήξερα την παρέα. Σήμερα ποιος αφήνει τα παιδιά του να κυκλοφορήσουν στον δρόμο? Λοιπόν, σας πήρανε, Φλουρί Κωνσταντινάτο. Ποιο ξέρει παιδί, εγώ το είδα, είχαμε φέρει από τη Σμύρνη γονείς μου ένα και το είδα. Καθόμαστε. Ρωτούσαμε τι είναι το Φλουρί Κωνσταντινάτο και μαθαίναμε για την Αγία Ελένη που πήγε και πώς ήταν από εδώ, από Κωνσταντίνος με την... για να βρει το σταυρό κάτω. Λέω, να βρει το σταυρό κάτω. Ούτε εσείς δεν το ξέρετε. Ούτε εσείς. Και μπορεί να είναι και αλήθεια. Πήγε η Αγία Ελένη και βρέθηκε, λέει, εκεί που σταυρώσαν το Χριστό, πήγε να βρει το σταυρό του Χριστού. Αυτά τα μάθαμε από τις γιαγιάδες, γιατί τότε υπήρχε και γειτονιά. Όχι μόνο παιδιά, γέροι με το πλεκτόστρο και λέγανε και ακούγαμε. Λοιπόν, βρήκε η Αγία Ελένη, ψάχνει να βρει παιδί μου, όπως σε βλέπω και με βλέπεις γίνηκανε τα πράγματα. Και βρήκε τρεις σταυρούς. Τώρα ποιος είναι το Χριστού? Πέθαινε εκεί την ώρα που ήταν ένας πεθαμένος, του βάζουνε τον ένα σταυρό, δεν ένα... Α, το ξέρετε. Θα είχατε κι εσείς γιαγιά. Λοιπόν, δεν ανασταίνεται, βάζουν τον άλλον. Δεν ανασταίνεται, βάζουν τον τρίτο, ανασταίνεται, αυτός είναι του Χριστού. Εγώ το ήξερα αυτό, τα γενοφάσκια μου. Δεν χρειαζόταν να πάω σχολείο δηλαδή για να μου πει ποιος, να τώρα μου πει ποιος, πώς στεναχωριέσαι με το σημερινό δάσκαλο. Πόσο στεναχωριέσαι που το παιδί
πάει γυμνό από το σπίτι του και στο σχολείο, όχι όλοι, κοιτάζει το ρολόι ο δάσκαλος πότε τελειώσει η ιστορία. Πήγαν, πρώτο χέρι αυτό, όχι παραμύθι και δεν το έγραψα καν παραμύθι. Πήγα σε ένα σχολείο που δεν θα το πω βεβαίως, που είχε συγκατοικούσε με άλλα τέσσερα δημοτικά. Και πήγα πιο νωρίς με ταξί, περίμενα στο γραφείο του διευθυντή έξω, αλήθεια λέω, δεν είναι ψέμα, έξω τα παιδιά στην αυλή κάνανε πρόβες, γιατί ήταν 28 Οκτωβρίου. Κάνω πρόβες. Εγώ βαρέθηκα να κάθομαι τώρα με τους μεγάλους. Βγήκα έξω, έκατσα σε μια καρέκλα και τι είδα. Είδα τη δασκάλα ντυμένη, καλά μην μιλάμε για το τι ντυμένη, μάλλον γδυτή. Τα παιδιά στην αυλή. Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει η ζωή τι θα μου φέρει. Το ένα χέρι το τσιγάρο, το άλλο χέρι το μπεγλέρι. Όπλα! Και να λέει, όχι, όχι, η μάτια μου, εδώ στο, σηκώνεις το πόδι πιο δυνατά στο όπλα. Και κάνανε για την 28η Οκτωβρίου γιορτή. Πήρα μέσα, καλά και όπως είμαι. Ναι, βέβαια, μέσα εδώ στον διευθυντή, φωνάξτε αμέσως ταξί, φεύγω. Και ντροπή σας. Τώρα θα το τραγούδι απ' έξω. Γιατί όταν ερχόμουν, το επαναλάβανα, μην το ξεχάσω. Πώς να ξεχαστεί σημαία από νάιλο, σημαία πλαστική, να ξεχαστεί στο ένα χέρι το τσιγάρο, δεν νοιάζει η ζωή τι θα μου φέρει. Τι λες ρε, σου φέρνει κρίση και θα έχεις τσιγάρο να αγοράσεις. Θα έχεις φράγκο, δεν θα έχεις. Αν γράφατε ένα παραμύθι για την κρίση, τι θα ήταν αυτό, τι τίτλο θα του δίνατε? Μυγδαλιά. Η Μυγδαλιά. Ένας παραμυθάς εξυπνά πάντα, βάλανε οι παλιοί δηλαδή, και ζήσανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Δεν σου κρύβανε ποτέ τα παραμύθια ότι υπάρχει ο δράκος, ότι υπάρχει ο κακός, ο αντίπαλος. Αλλά στο τέλος το καλό νικάει. Αυτό που είναι τέλεια χριστιανικό. Τέλεια. Δεν είναι δυνατόν να αφήσει τα παιδιά του έτσι ο Θεός. Με είπε παιδί του και αυτό εμένα με ξεκουράζει. Με χαϊδεύει, δεν ξέρω, είδατε, πάμε στην εκκλησία, δεν, τι είναι τα Χριστούγεννα, τι είναι, με χαϊδεύει, όταν έχω πίκρες, κοιτάζω απέναντι εδώ την Παναγιά και της λέω, μάνα, μάνα, δεν τα βγάζω πέρα, και έρχεται και λύνει εκείνη τα προβλήματα, κατά τρόπον, κατά τρόπον δηλαδή, δεν το πιστεύεις, αν σας το πω. Κάτσε και λες, μαμά, ναι, δουλεύεις. Δεν πρόλαβα να σου ζήσω κάτι πολύ σοβαρό, και να το αφήσω σε εκείνη. Α, μάνα, ό,τι νομίζεις κάνε, εδώ. Και να έρθει η απάντησή της. Και σαν μάνα που είμαι που πληγώνομαι, όλες οι μανάδες, Θεέ μου, πόσο πληγωμένες είναι, σκέφτομαι την Παναγιά που έκλαιγε. Έκλαιγε. Κοιτάζοντας το γιο της πεθαμένο. Άρα καταλαβαίνει από μένα και τον πόνο μου και την παρηγοριά που θα μου δώσει και θα με χαϊδέψει για την εμάνα. Γιατί έχω και την Αγία Άννα, τη γιαγιά, ένα ωραίο πατέρα Εφραίμ του Παναούση. Αληθινό. Είχε πάει στο όρος. Και μ' αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό και το παραλαμβάνω. Αληθινό είναι. Είχε πάει στο όρος και είδε ένα γέρο, γέροντα. Και του λέει, γέρο, δεν έχω πίστη. Ω, κάνει ο γέρος. Πήγαινε στη γιαγιά. Η γιαγιά θα σε χαϊδέψει. Ο μπαμπάς, η μαμά θα σου δώσει. Έλα το παιδί.
θα πει η γιαγιά, για Γιάννα. Η γιαγιά, εγώ τώρα πραγματικά δεν έχω παιδιά, δεν έχω εγγόνια. Το καταλαβαίνω αυτό, έλα το παιδί, και είναι παιδί, είναι χάιδεψε το. Λοιπόν, και έχω την Αγιάννα και τη δίνω τη στεναχώρια στα προβλήματα όταν πρόκειται να γράψω ένα βιβλίο. Βάζω σταυρό στην πρώτη σελίδα, γιατί βιβλίο, ιστόρημα. Βάζω σταυρό και της λέω, έλα μάνα, αρχίζουμε. Κάτσε βοήθεια. Ή να το σκίσουμε βαρά. Και πάει καλά το βιβλίο. Όχι το ειδικό βιβλίο. Πάει καλά το βιβλίο. Μια και το δίνω στα χέρια της. Και αν δεν πάει καλά, εκείνη είναι η υπεύθυνη, τι να φάω. Γιατί με τι άλλο να ζήσει ένας συγγραφέας, και μάλιστα ένας συγγραφέας που δεν γράφει πορνό, που δεν γράφει μαγικά. Δόξα σε ο Θεός, παλεύουμε. Και αν άρχισα από τη μικραγιά, είναι ακριβώς γιατί παλεύει, αγωνίζεται. Και προσέξτε να δείτε, τελειώνει ο χειμώνας, δεν πέθανε η μικραγιά. Η μυρδελιά μπορεί να είναι σπασμένο το ένα της κλαρί, μπορεί να είναι φευγάτα από τον αέρα τον τρελό, τα φυτά της, αλλά κάνει και καρπούς. Επιμένει, και σε αυτό το επιμένει, θυμάμαι τον πατέρα Ιάκωβο, αν τον έχετε ακουστά τον Τζαλίκη, Γαλάτια μου είπε, και ξέρετε πόσες φορές την ημέρα, τον έχω εκεί, φωτογραφία. Την ημέρα μου τρυπάει τα αυτή και μου το λέει. Γαλάτια, γιατί είσαι θλιμμένη. Ζει ο Θεός. Αυτό πόσες φορές το χρειάζομαι, και αν μπορούσα να μιλήσω στον καθέναν που έχει ένα τάλαντο, μισό, όχι είναι μεγάλο, όχι μόνο στο γράψιμο, αλλά θα ήθελα να τους φίξω το χέρι και να του πω, πάλεψε, μην νομίσεις αυτή η γλυκιά κουβέντα που είπες. Κουράγιο στον αδερφό σου. Έλα, καλημέρα, τι κάνεις? Καλά είσαι? Όλα καλά θα πάνε. Μη φανταστείς ότι αυτός ο λόγος σου χάθηκε. Δόξα σε ο Θεός, έγραψα ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο με πήρε ο Ευσέβιος Βίτης στην ευχή του να έχουμε. Είχε πεθάνει ο άντρας μου και δεν έγραψα τα χλήσια. Και μου λέει, αύριο θα σηκωθείς και θα κάτσεις να γράψεις. Και κάθισα και έγραψα. Έκανα υπακοή. Είναι παραμύθι. Είναι η επιτόρους ομιλία του Χριστού σε παραμύθια. Είναι ένας λαγός με μια ελιά και εκείνος, ο Χριστός, ανεβαίνει στο λόφο, ο κόσμος τον ακολουθεί και τους λέει τα σημαντικότερα πράγματα που υπόθηκαν στον κόσμο. Εδώ πρέπει να πω κάτι, ότι ο Χριστός τα σημαντικότερα πράγματα τα είπε σε παραβολές, σαν παραμύθι. Λοιπόν, τι λέει ο λαγός? Είναι ένας λαγός και έχει μια φίλη, ελιά, φιλενάδα. Και τι λέει αυτός, μωρέ, λέει η ελιά. Ξέρω εγώ, τι λέει. Χαρά σε αυτούς που έχουν ταπεινή καρδιά. Τι θα πει αυτό, ελιά? Και γράφω ένα παραμύθι μικρό, τι θέλει να πει, και είναι η επιτόρους ομιλία του Χριστού. Θα σας το θυμίσω, γιατί δεν νομίζω να το θυμάστε. Ένα κομμάτι από αυτό το βιβλίο το έχουμε κάνει θεατρικό και στην κατασκήνωση. Και δεν με καλέσατε τότε που είχατε έρθει και είχατε μιλήσει στα παιδιά.
Πόσο να σας ευχαριστήσω για αυτή μας τη συνάντηση. Ειλικρινά πόσο να σας ευχαριστήσω. Σας κούρασα πάρα πολύ. Καθόλου. Πάρα πολύ. Είναι μεγάλη μου χαρά και το είπα και στην αρχή της εκπομπής ότι ήθελα σε αυτό το ξεκίνημα, σε αυτή την πρώτη εκπομπή του νέου προγράμματος που ξεκινά σήμερα, θα ήθελα λοιπόν να είμαι με έναν άνθρωπο που αισθάνομαι ασφάλεια. Ευχαριστώ. Θέλω να κλείσετε εσείς αυτή την εκπομπή. Εγώ να την κλείσω. Μάνα, γιαγιά, παιδεμένη, κουρασμένη, με την κρίση μπροστά και πίσω, αλλά κοιτάζω τα μάτια της Παναγιάς, κρατώ το κομποσκίνι μου στα χέρια και μάνα, δεν θα μ' αφήσεις, όχι μόνο εμένα, τα παιδιά σου όλα, παιδιά σου είμαστε όλα και υποφέρουμε μάνα, δώσε γαλήνη στην ψυχή μας, στη γη μας και επιτέλους μάνα, δώσε μου τη δυνατότητα να δώσω μια ταυτότητα να θυμηθεί ποιος είναι ο καθένας από μας. Ναι, από τον κλόνο του Θεού, από εκεί κρατήμε. Δώσε μου μια ταυτότητα να θυμηθώ ποιος είμαι. Καλή και ευλογημένη χρονιά. Ευχαριστώ. Η πρώτη μου ραδιοφωνική επίσκεψη λοιπόν ολοκληρώθηκε και φεύγω από το σπίτι της κυρίας Σουρέλη με τις καλύτερες εντυπώσεις και με γεμάτο στομάχι. Αφού όταν έκλεισαν τα μικρόφωνα, φρόντισε να με φιλέψει με αρκετά και νόστιμα εδέσματα. Θέλουμε τις παρατηρήσεις σας για αυτή την πρώτη μας εκπομπή, φυσικά και τις προτάσεις σας. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640.